Τι. Mm-hmm. Οι βάσεις φέτος έχουν μία πτώση, ναι, γιατί τα θέματα που είχαν μπει τον Ιούνιο ήταν σαφώς πιο δύσκολα από προηγούμενες χρονιές. Mm-hmm. Οπότε ήταν απόλυτα αναμενόμενο να πέσουν οι βάσεις. Ναι. Πιο δύσκολα θέματα, μεγαλύτερο συντελεστή δυσκολία, πέσαν οι βάσεις. Δηλαδή είναι απόλυτα φυσιολογικό γιατί πέσαν οι βάσεις και απόλυτα αναμενόμενο. Αν δηλαδή του χρόνου π.χ. μπουν πιο εύκολα θέματα, mm-hmm, θα ανέβουν πάλι οι βάσεις. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δημιουργούνται θέματα. Νομίζω ότι θα έχετε δει και εσείς διάφορα. Όχι εδώ σε τοπικό επίπεδο. Ναι, ναι, γενικά. Ναι, ναι. Από το γεγονός ότι δεν επικρατεί, λένε πολλοί έτσι, ένα είδος, δεν υπήρξε ένα είδος δικαιοσύνης μεταξύ των μαθητών. Δηλαδή μπήκαν και μαθητές οι οποίοι έγραψαν καλά και μαθητές οι οποίοι έγραψαν χειρότερα. Ναι, εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Σημασία έχει και σε ποια σχολή πήγε ο καθένας. Mm-hmm. Διότι επιτυχών θεωρείται και κάποιος ο οποίος έχει περάσει σε ένα ΤΕΙ, δεν θέλω να κάνω κριτική. Επιτυχών και αυτός πέρασε πρώτος στην νομική Αθήνα. Το ίδιο είναι. Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δηλαδή τα νούμερα δεν είναι πάντα την αλήθεια. Mm-hmm. Ο επιτυχός στο ΤΕΙ άνω κάτω Ραχούλας, mm-hmm, δεν είναι το ίδιο με τον επιτυχόντα στην ιατρική στην νομική Αθήνα. Ναι, σαφώς. Αυτό ισχύει παγκοσμίως. Νομική έχει, ας πούμε, και το Κέμπριτζ, νομική έχουν και άλλα 10 πανεπιστήμια στην Αγγλία. Το ίδιο είναι. Mm-hmm. Προφανώς όχι. Mm-hmm. Τώρα εδώ σε τοπικό επίπεδο. Εμείς φέτος είχαμε ένα ποσοστό επιτυχίας 65% των μαθητών της ΣΑΜΟ, mm-hmm, δηλαδή 2 στους 3. Είναι παραπλήσιο ποσοστό και με την περσινή χρονιά, τόσο ήταν και πέρσι περίπου. Mm-hmm. Και το μεγαλύτερο ποσοστό στατιστικά το είχε το Λύκειο Μαραθοκάμπου, με ποσοστό 82% από τα 22 παιδιά πέρασαν τα 18. Ναι. Ναι, σε και το μικρότερο στατιστικά το είχαν οι Φούρνοι, όπου εκεί βέβαια το δείγμα είναι πολύ μικρό. Mm-hmm. 5 παιδιά ήταν και πέρασαν τα 2, 40%.